Η θέση του Μαρσελίνιο. Το νούμερο 7. Παναγιώτης Τριάδης. Που και τώρα είναι κοντά, αφήνει όμως για τον Τριάδη. Καλό το χτύπημα ο Τάφεϊ σε κόρνερ. Πολύ καλό χτύπημα από τον Τριάδη στο 75. Βλέπετε ξανά, αλλά περνάει από το τείχος, αλλά ο Τάφεϊ σε ετοιμότητα διώχνει. Ο Διέ. Η μπάλα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο είμαστε στο μάτς. Δεν μπορεί να περάσει από τον Λόρι. Τριάδης. Βάλας. Πάει το. Τριάδης. Πάσα για τον Ράνο. Ο Μαρίν. Ο Τριάδης και ο Μάνταλος. Και τώρα ο Σολτάνη δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και να μην... Τριάδης. Πάει το. Στο κόρνερ. 27ο λεπτό. Τριάδης εκτέλεσε, η απόκρουση. Τριάδης. Η σέντρα. Η απόκρουση. Ο Τριάδης. Ωραία. Περιοχή της Λίμφιλ. Ο Τριάδης. Στη σέντρα, ο Βάλλας που είναι μπροστά, δεν προλαβαίνει ούτε ο Μαρί. Βλέπετε ξανά τη σέντρα από τον Τριάδη, ο Βάλλας δεν προλαβαίνει, ο Μαρίν ίσα ίσα που βάζει το πόδι του, αλλά δεν μπορεί να γίνει απειλητικός για τον Τάφεϊ. Μπαίνει ο Τριάδης. Και η αλλαγή και τον ενθουσιασμό. Έχει και την ποιότητα, η οποία ούτως ή άλλως δεδομένη. Να δούμε το σούτ από τον Τριάδη, μπλοκάρει. Ο οποίος πηγαίνει και δίνει το χέρι στον Οστουρκ για το φάουλ που του έκανε. Ο Ταξάνθη, 4 μάτς που ο Καραγιοργιό αναγκάστηκε να τα παίξει με φουνταριστό τον Βασιλακάκη. Μαρσέλη στην περιοχή της Ξάνθης και δείχνει να πονάει. Ξανθιώτες συνεχίζουν. Ο Μάνταλος για τον Παξεβανίδη, που Ατσουαγή σηκώθηκε. Ξεβανίδης το Τριάδη. Και κόρνερ. Αλλάζει με τον Τεκούσμαν. Ο Τριάδης. Έκοψε ο Βασιλάκακης πριν η μπάλα πάει στον Βαντάμ. Ο Διέ. Ο Ντεκούσμαν. Όπως λέει ο Δανός ρέφερ είναι για την Σκόδα Ξάνθη. Ο Μάνταλος για τον Διέ. Ξανά ο Μάνταλος. Ωραία κίνηση από τον Τριάδη. Ελίσσεται, μπαίνει στην περιοχή. Τώρα το γύρισμα έρχεται για να κάνει το γκολ. 2-1 που πετυχαίνει η ομάδα τους και με το οποίο μειώνει σε 2-1. Ξανά η προσπάθεια από τον Τριάδη. Το γύρισμα, έρχεται ο Ντεκούσμαν, βάζει το πόδι του εκεί ο Ασλανάκητς, μήπως και μπορέσει να σταματήσει την πορεία προς τα δίχτυα, δεν τα καταφέρνει με το γκολ του Ντεκούσμαν. 2-1 μειώνει η Σκόδα Ξάνθη στο 84ο λεπτό. Διέ. Ο Τριάδης. Ο Βασιλακάκης. Ο Μάνταλος, υπάρχει χώρος για να κινηθεί. Ο Τριάδης και ο Ντεκούσμαν, η πάσα για τον Βασιλακάκη. Και μακριά ο Στουρκ. Ο Ντεκούσμαν.
Στον Παξεβανίδη. Αυτός είδε το Τριάδη. Καλό είναι το κοντρόλ. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και δίνει για το Σολάρι. Τους κάνει κακό κοντρόλ. Ο Μαρκέ. Λάθος. Πήρε ο Διέ, είναι μόνος ο Τριάδης, δίνει στο Σολάρι. Κοιτάξτε την κούρσα του Γεωργίου που έχει φτάσει στην περιοχή της Σκόντα Ξάνθης. Κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Έχει την ευκαιρία ο Τριάδης να ανεβάσει την ομάδα. Να βγαίνει προς τη δεξιά πλευρά εκεί που πραγματικά είναι η θέση του και να μην κολλάει προς τον άξονα και με τους άλλους δύο αμυντικούς χαφ. Πάντως αυτή τη στιγμή από την αρχή του αγώνα βλέπει κανείς στο χώρο του κέντρου ένα συνωστισμό, μια συγκέντρωση πολλών παικτών. Δεν έχει υπάρξει ευκαιρία για να γίνει καν συνδυασμός ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Δεν αντέδρασε σωστά για τους γηπεδούχους ο Τσουκαλάς. Έχασαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Χριστόπουλου. Βγαίνει στην κόντρα και προσπαθεί να κερδίσει την κατοχή μπάλα ο Τριάδης. Στο βάθος ο Τριάδης. Κάτω ένα το λεπτό. Σέντρα του Αργεντινού. Είχε προωθηθεί ο Μιχαήλ και πήγε να πιάσει την κεφαλιά. Συνέχεια ο Λίλα σηκώνει πολύ. Δε Βινσέντη. Λάθος. Στην πορεία της μπάλας Βασιλακάκης. Ο Λοβέτσιος. Ήλιτς. Έχασε το κοντρόλ. Γαζούμπα άλλαξε. Βασιλακάκης ψάχνει τον Ονουάτ. Άνθη. Ο Νάκα. Χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Τζιμόπουλου. Προσπαθεί συνέχεια ο Τριάδης. Φάουλ. Από τον Τζουκαλά. 1-0 θυμίζουμε από το πρώτο μέρος. Σκόρερ ο Ντε Βινσέντι. Σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Αργεντινός και πάλι. Κόνε στο παιχνίδι για τη Σκόντα Ξάνθη. Ο Νάκα προς την περιοχή. Δεν βγαίνει αντεπίθεση για τον Πας. Παλιά του Τριάδη. Μαρκόφσκι καλύπτεται στο 48. Επιμένει τώρα η ομάδα του Κωστένογλου. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει όμως τη φάση. Και υπάρχει και φάουλ για τον Πας. Το κερδίζει ο Τσουκαλάς. Άδοξα. Σταματάει η φάση. Ο Μάνταλος έχει χτυπήσει κιόλας την προβολή που έκανε. Καθώς έφυγε καλυπτόμενος ο Μαρκόφσκι. Γύρισε προς τα έξω. Βιαστικά ο Μιχαήλ κάνει λάθος. Παίρνει ο Νουάτσι. Έχει την ευκαιρία η Ξάνθη να βγει στην κόντρα. Ο Μάνταλος για τον Τριάδη. Παίρνει το φάουλ από τον Πάντο. Ανεβαίνουν ο Βάλλας και ο λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας. Εδώ και θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί σαφώς υπάρχει μια διαφορετική απόδοση της ομάδας του, πάρα πολύ διαφορετική. Καμία σχέση ο Πας Γιάννηνα του πρώτου μηχρόνου με αυτό που βλέπουμε στην επανάληψη. Και βλέπετε την Ξάνθη εδώ να προσπαθεί. Ναι, μόλις ετοιμάστηκε λοιπόν ο Κεϊτά, θα περάσει εκτός. Ντε Βινσέντι πήγε να κάνει το δύσκολο. Ο Τριάδης στην παλιά και το Μαρκόφσκι. Άσοι επιμένουν στη συνέχεια με τον Κοροβέση, ενώ αρχικά δεν μπόρεσε να φτάσει σε ένα σούτ η ομάδα τους. Τριάδης, ο Πάντος τον εμποδίζει και θα πάρει κάρτα. Κάρτα για τον Τάσο Πάντος στη συνέχεια με αυτό το εσκεμμένο μαρκάρισμα. Από τον Ντε Βινσέντι. Άτσαλα ο Γεωργίου. Φάουλ κερδίζει Ξάνθη με τον Νάκα. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Τριάδης. Θα βγάλει και τη σέντρα. Βίλα πάνω στην κίνηση δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα.
Ρυπίδης, Γιάκος, επιθετικός. Φαλιά από το Βάρο.